Κύριε Τζαχρίστα, καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας δώσετε μία εικόνα τόσο για το κτήμα, όσο και για την παραγωγική δυναμικότητά του. Ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ σήμερα. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Τζαχρίστας, οινολόγος παραγωγής στην εταιρεία Μπουτάρι. Η εταιρεία Μπουτάρι είναι μία από τις πιο παλιές στο χώρο. Ιδρυθήκαμε το 1879. Πλέον μετράμε πάνω από 130 χρόνια παρουσίας στο χώρο. Η εταιρεία έχει 6 συνοπηεία στις κύριες συνοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα, δηλαδή στην Άουσα, στη Γουμένισσα, στην Αττική, στην Κρήτη, στη Σαντορίνη και στη Μαντινία. Και έχει στην ιδιοκτησία της και ένα εινοποιείο στην Νότια Γαλλία, στο Λαγκεντόκ Ρουσινιόλ. Είναι το ντομέν με Μαϊάκ. Και ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία είχε στην ιδιοκτησία της ένα εινοποιείο. Λοιπόν, η παραγωγική δυναμικότητα, δηλαδή, φιάλες στο χρόνο, ποια είναι? Φιάλες στο χρόνο, τώρα αυτό ποικίλει, αλλά θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στα 10 εκατομμύρια. Έχουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων, δηλαδή, και όπως σας είπα, έχουμε εινοποιεία σε όλη την Ελλάδα και έτσι μπορούμε να καλύψουμε, πιστεύω, και το πιο απαιτητικό εινόφιλο κοινό. Δώστε μας μία εικόνα για τις ενέργειες που γίνονται για να ανοίγεστε όλο και περισσότερο στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα τμήμα εξαγωγών και προσπαθούμε και εξάγουμε τα προϊόντα μας σε 35 χώρες παγκοσμίως. Οι 4 ποικιλίες τροποπροσδευτές, οι οποίες έχουν επιλεγεί από τον ΟΠΕ και είναι το Μοσχοφύλλερο, το Αγιοργήτικο, η Νάουσα, το Ξινόμαυρο και το Ασύρτικο. Από αυτές τις ποικιλίες έχουμε διάφορες ετικέτες τις οποίες και τις εξάγουμε στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Και έχουμε δει και μεγάλες αξιολογήσεις στα προϊόντα μας από διεθνείς συνοκριτικούς. Ποιες είναι οι προσδοκίες το 2013 για προϊόντα που παράγετε? Τι εννοείται με αυτό? Σε αγορές του εξωτερικού. Υπάρχει κάποια αγορά του εξωτερικού που ίσως κάνετε πιο επίμονη προσπάθεια να κατακτήσετε? Βασικά προσπαθούμε σε όλο τον κόσμο. Και στη Γερμανία και στην Κίνα προσπαθούμε, και στον Καναδά και στην Αμερική, σε όλες τις περιοχές. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω μία.